Παιδείας για τη συγκέντρωση παραιτηθείτε, είπε ο κ. Φίλης, ότι κατά την άποψή του αυτή η κινητοποίηση είναι στα όρια της συνταγματικής ανοχής. Δηλαδή, ο ίδιος φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται πως μια τέτοια διαδήλωση με ένα τέτοιο σύνθημα είναι κάτι παραπάνω από ενοχλητική για μια κυβέρνηση. Πώς το σχολιάζετε? Από ό,τι φαίνεται και το Σύνταγμα έχει μπει σε αυτή την λογική λάστιχο που έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτής της κυβέρνησης. Προχθές, αν δεν κάνω λάθος, θέσανε το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος σε μια διαδικασία δημοψηφίσματος. Yeah, ίδια στελέχη, ο κ. Χρυσόγονος που άκουσα, είπαν ότι αυτό δεν στέκει. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, που είναι και εξέχων συνταγματολόγος, είπε ξεχάστε το αυτό πράγμα. Άρα τώρα κατά πόσο αναφερόμαστε στο Σύνταγμα, θα έλεγα ότι είναι κάτι που τους ανθρώπους αυτούς που πριν από λίγο καιρό, πριν από κάποιους μήνες, όταν ακόμα στην αντιπολίτευση, αν θυμάστε καλά, για ψιλοπίδημα βγαίνανε στους δρόμους, στις πλατείες, ανεβαίνανε πάνω από το άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη και τώρα έχουν αυτήν την αντιμετώπιση και μάλιστα αναφερόμενοι στο Σύνταγμα που βέβαια είπαν ότι θα είναι κάθε λέξη του Συντάγματος, το θυμάστε αυτό που είχε πει ναι. Στην οικομοσία του Πρωθυπουργός. Αλλά παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, ούτε το ίδιο το Σύνταγμα μπορεί να ερμηνεύσουν, ούτε την πραγματικότητα να αντιμετωπίσουν. Πάντως και πολιτικά να το πάρει κάποιος, είναι λίγο ενοχλητικό. Δηλαδή φαίνεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ο κύριος Φίλης δίνει την εντύπωση, ότι αντί να αντιμετωπίσει με μια λογική έτσι, δημοκρατική και σεβασμού της άλλης άποψης ένα τέτοιο γεγονός, αμέσως κινείται κάπως καθεστωτικά και λέει ότι αυτό το στοιχείο δεν αφορά την διαφωνία που μπορούμε να έχουμε σε θέματα πολιτικής, αλλά την απόσταση που μπορεί να πάρει η αντίθετη άποψη από τη συνταγματικότητα. Και νομίζω αυτό είναι λιγάκι ενοχλητικό. Όχι λιγάκι, πολύ. Ναι, παίζουν, ξέρετε, με όλα αυτά τα επικοινωνιακά τρίκ που ουσιαστικά προσπαθούν να αποδομήσουν την ίδια την αλήθεια. Γιατί ο μεγάλος ηττημένος είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Διαμορφώνοντας συνέχεια ένα άλλο έτσι αξιακό σύστημα της πραγματικότητας, νομίζω ότι το αποδομούν πλήρως και το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να περνάνε τη μέρα, το σήμερα, το αύριο, όπως γίνεται νομίζω με ένα διαρκές άγχος να βγάλουμε αυτή τη δόση, να βγάλουμε αυτή την περίοδο, να βγάλουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά για μένα, ξέρετε, το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα μείνει μετά. Ναι. Όταν όλα αυτά τα ψέματα τελειώσουν και όταν στερέψουν και όταν θα φτάσουμε ενώπιον ενωπίων με την αλήθεια και την πραγματικότητα, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη, αλλά το θέμα είναι ότι πλέον θα έχουμε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και λυπάμαι που το λέω, ο κόσμος δεν θα ξέρει τελικά τι να περιμένει και από ποιον. Μάλιστα. Να δούμε τώρα λιγάκι τα δικά μας τα θέματα. Έχω κάνει λάθος. Έλεγα προηγουμένως ότι αύριο θα είναι η συνεδρία. Σήμερα είναι φεύγοντας από εδώ, θα πάω στη συνεδρία της Δημοτικής Ομάδας. Βέβαια, ελπίζω να έχει έρθει ο Δήμαρχος. Υποθέτω ότι θα έχει έρθει να έρθει σήμερα τα ξημερώματα. Ναι. Και θα συνεδριάσει σαν Δημοτική Ομάδα. Νομίζω μια ατζέντα που δεν έχει σχέση με πιθανότητα όλα αυτά που θα με ρωτήσετε. Με θέματα που έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό της Δημοτικής Ομάδας, θέματα της επικαιρότητας. Τώρα, οι συνάδελφοί μου που παρακολουθούν από κοντά το Δημοτικό Ρεπορτάζ περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στη δικιά σας την ομάδα ως μια κατάσταση περίπου σαν ένα ηφαίστειο το οποίο σιγοβράζει και πρόκειται να εκραγεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι έτσι τα πράγματα, έχετε την ίδια άποψη? Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, πολλά στελέχη της παράταξης, βγαίνουμε και διατυπώνουμε ουσιαστικές αντιρρήσεις. Κατά καιρούς βέβαια έχει συμβεί από μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά νομίζω έχουμε φτάσει τώρα πλέον σε μια περίοδο που είναι πολλοί αυτοί που αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν καλά. Από τις διάφορες εισηγήσεις που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και από θέματα, μέχρι την καθημερινή εφαρμογή της διαχείρισης των δημοτικών πραγμάτων, και σε πολλά πράγματα από την μη διαχείριση, δηλαδή όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά κενά, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που λογικά μετά από περίπου 5 χρόνια στο τιμόνι της διοίκησης θα έπρεπε να ρολάρουν, θα έπρεπε να τρέχουν. Πολλά από αυτά τα οποία είχαν υποσχεθεί θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί, να είχαν αρχίσει να δίνουν τους καρπούς τους και να προγραμματίζουμε τα επόμενα βήματα. Αυτά εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω να γίνονται. Και ξέρετε, αυτό είναι τελικά που ενοχλεί περισσότερο,
όταν υπόσχεσαι πράγματα τα οποία δεν γίνονται και όταν δεν έχεις την καλή επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί ο Δημοτικός Άρχων, ξέρετε, βρίσκεται κάθε μέρα στους δρόμους, κάθε μέρα μιλάει με τους δημότες, ούτε βουλευτές είμαστε, ούτε υπουργοί. Περπατάμε κάθε μέρα στους δρόμους, τα σκουπίδια, τα τραπεζοκαθίσματα, την κυκλοφορία, μέχρι και τα δέσποτα. Δηλαδή όλα αυτά είναι θέματα τα οποία εμείς έχουμε κληθεί να τα αντιμετωπίσουμε και εμείς κάθε μέρα τα βλέπουμε μπροστά μας. Ναι, αλλά τον τελευταίο καιρό υπάρχουν περισσότερες φωνές από ό,τι στο παρελθόν για όχι τόσο καλή, κατά κάποιο τρόπο, επίδοση της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης σε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας. Εσάς, ποια είναι η γνώμη σας? Μήπως έχει αρχίσει και πέφτει η απόδοση? Είχα τοποθετηθεί ακριβώς ένα χρόνο πίσω, όταν είχε γίνει τελευταία συνεδρίαση της παράταξης πρωτοβουλία, τον Απρίλιο δηλαδή του 2015, όπου είχα πει ότι υπάρχει μια κόπωση, ότι υπάρχει μια αδυναμία στο βηματισμό μας. Τότε βέβαια έβλεπα κάποια δείγματα γραφής, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής σας, βέβαια όχι με ήττα, με εψιλονγιώτα, αλλά νομίζω ότι πλέον έχουμε θέματα, ότι σε πολλά πράγματα δεν υπάρχει όχι μόνο συντονισμός, δεν υπάρχει ούτε καν ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός, και έχουμε μπροστά μας 3 χρόνια. Ξέρετε, ενώ συμβαίνουν αυτά που λέτε, με βάση τον Καλλικράτη, με βάση το πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν προβλέπονται ούτε διάμεσες εκλογές, ούτε έκτακτες εκλογές, οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, μια διοίκηση καλείται, και μάλιστα η ίδια δημοτική παράταξη καλείται να ολοκληρώσει το έργο της στον πλήρη κύκλο αυτής της πενταετίας. Εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουμε αυτή την αγωνία, την ανησυχία, και γιατί κληθήκαμε ακριβώς για αυτό το λόγο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, αλλά από την άλλη πλευρά γιατί σε καθημερινή βάση λογοδοτούμε στους ανθρώπους που συναστρεφόμαστε και βλέπουμε πολλούς από αυτούς στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Τώρα, επειδή βλέπουμε και αρκετά σχόλια, κάποιοι λένε ότι εσείς τα κάνετε όλα αυτά επειδή έχετε άλλου είδους κίνητρα. Και είναι κάτι το οποίο λέγεται και γράφεται, ότι δηλαδή ο Κωνσταντίνος Ζέρβας αυτό το οποίο επιδιώκει σε αυτή τη φάση είναι να διαφοροποιηθεί από τον κύκλο του Μπουτάρη, προκειμένου αύριο μεθαύριο να πάει ο ίδιος ως υποψήφιος δήμαρχος. Τι λέτε? Υπάρχει κάτι τέτοιο πίσω από τις δικές σας τις κινήσεις διαφοροποίησης? Εγώ ανήκω στην πρωτοβουλία, αλλά η πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει γυρίσει την πλάτη σε μένα, όπως επίσης και σε πολλούς άλλους συναδέρφους. Το αν θα πρέπει εγώ να έχω κάποια θέση στη διοίκηση είναι δευτερεύον θέμα. Το θέμα, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι να έχουμε καλή λειτουργία σε αυτά που πρέπει να έχουμε σαν αντικείμενο της διοίκησής μας. Από την άλλη πλευρά, έχουμε 3 χρόνια μπροστά, όπως σας είπα, με τον Γιάννη Μπουτάρη στο τιμόνι. Είναι μακριά από μένα οποιαδήποτε τέτοια σκέψη. Βέβαια, το να αναφέρονται κάποιοι ότι θα μπορούσα να παίξω αυτόν το ρόλο ή θα ήμουν ικανός για κάτι τέτοιο, καταρχάς είναι κάτι το οποίο είναι τιμητικό για μένα. Αλλά πιστέψτε, όλα αυτά που γίνονται, όλα αυτά που βλέπω, καταρχάς με ενοχλούν και μετά αισθάνομαι ότι έχω την ανάγκη να τα καταθέσω πρώτα βέβαια και στα όργανα της παράταξης, στη δημοτική ομάδα όταν αυτή γίνεται και μετά και δημόσια. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην πω δημόσια κάποια πράγματα τα οποία με προβληματίζουν και θεωρώ ότι δεν είναι σωστά. Ναι. Τώρα, για αυτά τα θέματα τα οποία κατά καιρούς έχουν τεθεί, διαβάσαμε σήμερα ότι υπάρχει ένα θέμα με μια εταιρεία η οποία έχει αναλάβει ένα έργο του Δήμου, έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα και νομίζω αφορά το μηχανογραφικό σύστημα. Ναι, ναι, το μηχανογραφικό σύστημα. Ναι. Έρχεται και πάλι θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να υπάρξει επέκταση με περισσότερα χρήματα. Είναι έτσι, τα πράγματα είναι έτσι όπως τα διαβάζουμε? Είχε έρθει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η επέκταση για άλλη μια πενταετία με το ίδιο οικονομικό αντικείμενο που είχε η αρχική σύμβαση, η οποία είχε γίνει από την προηγούμενη διοίκηση, δηλαδή από την διοίκηση Παπαγεωργόπουλου. Είναι ένα σύστημα το οποίο το βρήκαμε εμείς σαν διοίκηση, η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη. Βέβαια, ουσιαστικά τότε είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται, να αξιοποιείται. Θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα στο λογιστήριο του Δήμου, δεν υπήρχε μέχρι τότε. Δεν θα έλεγα ότι περάσαμε καλά με αυτό το σύστημα, δηλαδή χρειάστηκε να βελτιωθεί πάρα πολύ, να δουλευτεί πάρα πολύ για να μπορέσει να αξιοποιηθεί.
αλλά ήρθε περιέργως μια ανανέωση για άλλα 5 χρόνια με το ίδιο οικονομικό αντικείμενο, περίπου 400.000 ευρώ. Δεν πιστήκαμε όχι μόνο η αντιπολίτευση, αλλά και σχεδόν όλη η συμπολίτευση. Και αποσύρθηκε το θέμα. Και το θέμα αποσύρθηκε για να δούμε, να δούνε τι πρέπει να γίνει, αν είναι σύνομο, αν είναι η καλύτερη δυνατή λύση, από τη στιγμή που υπάρχουν άλλες δυνατότητες. Και σε περίπτωση βέβαια που κάτι δεν είναι σύνομο, να το αποφύγουμε, γιατί κανείς δεν θα ήθελε να μπούμε σε τέτοιου είδους περιπέτειες. Βέβαια, από τη μια πλευρά η διοίκηση λέει ότι δεν μπορούμε να μείνουμε ούτε μια μέρα χωρίς μηχανογράφηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεθούμε στο άρμα έτσι μιας ουσιαστικά δέσμευσης, μια συγκεκριμένη εταιρεία και με ένα πολύ μεγάλο τίμημα. Όλα αυτά θα πρέπει να μας πείσουν ότι είναι σωστά προς όφελος του Δήμου. Και όσον αφορά εμένα, από τη στιγμή που δω ότι κάτι από όλα αυτά δεν με καλύπτει, όπως και πολλά άλλα θέματα, προφανώς δεν θα συνενέσω. Εσείς ήσασταν όμως στην Οικονομική Επιτροπή, οπότε έχετε μια μεγαλύτερη επαφή με αυτό το αντικείμενο. Βλέπετε, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, βλέπετε ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία κινούνται σε λαθασμένη κατεύθυνση. Έχουμε, για παράδειγμα, την παρέμβαση του εισαγγελέα διαφθοράς. Είναι λογικό ο κάθε απλός πολίτης να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας διαφθοράς δεν μπορεί να πηγαίνουν όλα καλά. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης σήμερα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης νομίζω ότι έχει μια κατάρα ή μάλλον έχει μια αυξημένη ευαισθησία όσον αφορά τις αρχές τις εισαγγελικές, ότι λίγο πολύ ό,τι γίνεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχει από πίσω του ένα δόλο. Γνωρίζουμε όλες τις προηγούμενες ιστορίες, την ταλαιπωρία που τράβηξε και ο Δήμος και άνθρωποι που είχαν θέσει στη διοίκηση και αιρετοί και υπάλληλοι. Οπότε θα έλεγα ότι υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία όσον αφορά τον έλεγχο της δικαιοσύνης. Αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι τα πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε και να δούμε σε μια εποχή που υπάρχει αυξημένη ευαισθησία, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και πολύ λιγότερο χρήμα για να ξοδευτεί. Θα πρέπει να υπάρχει ακόμα πολύ μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση όλων αυτών των χρημάτων, των κονδυλίων. Και βέβαια, πάντα με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, αλλά ξέρετε και σε εποχές που πολύ πιο δύσκολα δεν υπάρχουν πλέον τεχνικές εταιρείες, πολύ πιο δύσκολα υπάρχουν εγγυητικές επιστολές, υπάρχει μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα. Όλα αυτά σε ένα μεγάλο Δήμο που πρέπει να τηρούνται από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη πρέπει να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες με βάση το ψηλό επίπεδο που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος Δήμος όπως είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Άρα, σε υποθέσεις με τις οποίες εσείς ήρθατε σε επαφή στην Οικονομική Επιτροπή, για παράδειγμα, δεν βλέπετε ότι υπάρχει ο δόλος? Μπορεί να υπάρχουν κάποιες καταγραφές ή κάποιες διαδικασίες που να είναι παράτυπες, αλλά δεν έχετε διαπιστώσει εσείς ότι μερικά πράγματα έχουν αυτό το στοιχείο του δόλου σε ό,τι αφορά την εξέλιξη? Εντάξει, υπάρχουν τρία στοιχεία. Το ένα είναι η αμέλεια. Που μπορεί κάποιος να μελήσει κάτι, να κάνει κάτι κατά λάθος και να προκύψει κάποια πιθανή ζημία. Υπάρχει ο δόλος που είπατε πολύ σωστά, δηλαδή με την έννοια ότι κάποιος κάνει κάτι παράνομα, δόλια, προκειμένου να αποκομίσει κάποιο όφελος. Και υπάρχει και το σαν τρίτο κομμάτι, είναι η πολιτική, αν θέλετε, πλευρά του ενός πράγματος, ενός τέτοιου θέματος, που πολύ εύκολα μπορώ να πω εγώ, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ή ο Χρήστος Νικολαίδης κάνει αυτό για κάποιο λόγο, ή το αμέλησε ή δεν το κάνει σωστά ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε είναι μια από τις τρεις τέτοιες περιπτώσεις εφόσον κάτι έγινε, οπότε αν θέλετε πολιτικά, καλόπιστα ή κακόπιστα αποδίδονται κάποιες ευθύνες, είτε αν έγινε κάτι έγινε από αμέλεια, είτε υπάρχει ένας δόλος. Η δική σας η άποψη? Σαν πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, επί 2 περίπου χρόνια, συνεδριάζαμε κατά μέσον όρο 50 φορές το χρόνο, σχεδόν κάθε Τετάρτη, με σχεδόν 50 θέματα σε κάθε συνεδρίαση. Καταλαβαίνετε, ένας τεράστιος αριθμός, περίπου 2.500 θέματα κάθε χρόνο, εκ των οποίων ήταν πολλοί διαγωνισμοί, πολλές κατακυρώσεις, ενστάσεις, όλες αυτές οι διαδικασίες που αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες, από την προμήθεια φυτών για το Δήμο μέχρι κάδων και μεγάλων ποσό που αφορούσαν την καθαριότητα. Μπορώ να σας πω ότι πολλοί διαγωνισμοί γινόταν με απίστευτο βαθμό δυσκολίας όσον αφορά νομικά ζητήματα, όσον αφορά την εγκυρότητα των συμμετοχόντων, όσον αφορά την
διαφωνία για τα ποσοστά εκπτώσεων και για το κατά πόσο αυτά ήταν προς όφελος του Δήμου. Και από την άλλη πλευρά υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία ήταν πολύ πιο βατά και πολύ πιο προφανή όσον αφορά την κατακύρωσή τους ή την, αν θέλετε, την αποτελεσματικότητά τους. Κατά μέσον όρο ένας σοβαρός μεγάλος διαγωνισμός. Μπορώ να σας πω ότι διαρκούσε γύρω στους 8 με 9 μήνες, δηλαδή από τη μέρα που ξεκινούσε μέχρι τη μέρα που λέγαμε ότι υπογράφεται μια τέτοια σύμβαση. Ο έλεγχος της νομιμότητας και της διαδικασίας περνούσε από πάρα πολλά στάδια, οπότε τουλάχιστον όσον αφορά τις διαδικασίες, νομίζω ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ήσυχοι ότι αυτά τα πράγματα γινόταν με βάση το νόμο. Από εκεί και μετά, αν κάτι έγινε, προφανώς θα πρέπει να ελεγχθεί. Και προφανώς εφόσον κάποιοι είτε αμέλησαν είτε είχαν κάποιο δόλο, θα πρέπει να πληρώσουν για αυτά τους τα λάθη. Αλλά από εκεί και μετά, ξέρετε, το αν πολιτικά βγαίνει και λέει κάποιος έγινε αυτό, έγινε εκείνο, εύκολα το λες βέβαια, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορείς να το πάρεις πίσω. Και η σκανδαλολογία είναι κάτι το πολύ κοινότοπο. Αυτό που έλεγα και στην αρχή, λίγο στην πόλη μας δεν ξέρω, πουλάει αυτό το πράγμα. Πουλάει. Ναι. Δηλαδή δημιουργήθηκε ένα κακό προηγούμενο. Και όχι μεταξύ των πολιτών μόνο, ή αν θέλετε και των πολιτικών, αλλά θέλετε και στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Εμένα μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, το ελεκτικό συνέδριο, οι πάρεδροι, που ελέγχουν την κάθε δαπάνη, δηλαδή από το ένα στυλό, ας πούμε, μέχρι την καρφιτσούλα, ας πούμε, που θα τυπώσουν. Σε όμορους δήμους, σε άλλες περιοχές που είχε τύχει να κάνω συνεργασία, έβλεπα με πόση μεγάλη ευκολία περνούσαν κάποια τέτοια κονδύλια. Στο δικό μας το Δήμο, αυτό που λέμε. Κοβότανε. Δηλαδή, ότι πάρεδος έλεγε ότι αυτό δεν το δικαιούστε, αυτό δεν πρέπει να το κάνετε, αυτό δεν το περνάω. Βλέπω δηλαδή από την εμπειρία μου ότι υπήρχε ακριβώς αυτή η καχυποψία και, αν θέλετε, αυτή η δυσκολία στο να θεωρηθούν οι ενέργειές μας, όχι δεν θα έλεγα σύνομες, αλλά οι καλύτερες δυνατές. Άρα, έχουμε αυτό το πρόβλημα στην πόλη μας, το οποίο ας βοηθήσουμε όλοι να ξεπεραστεί. Στην Οικονομική Επιτροπή, στην οποία ήσασταν πρόεδρος, ήρθε ποτέ το θέμα της Βόλβης? Το θέμα αυτό για το οποίο διαβάζουμε απίστευτες ιστορίες και έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Και μιλάμε για μια υπόθεση η οποία βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης, τη διοίκηση, και φτάνει σε απίστευτα υψηλά επίπεδα μέχρι και στο σημείο να πληρώνει η χώρα μας πρόστιμο αρκετές χιλιάδες ευρώ κάθε μέρα. Κάθε μέρα που περνάει, ο λογαριασμός μεγαλώνει. Και νομίζω ότι η τελευταία κρούση που έγινε και από την αποκεντρωμένη, ξέρετε, ήρθε ένα έγγραφο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή προς τον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την νομική υπηρεσία, ότι σε τρεις μήνες έπρεπε να είχαν γίνει κάποιες ενέργειες, οι οποίες έχω την εντύπωση δεν έγιναν. Τουλάχιστον δεν έχω κάποια πληροφόρηση αν έγιναν κάποιες τέτοιες ενέργειες. Και αυτό προέκυψε και από την προσωπική παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Κουρούπλη, γιατί έχει την εικόνα ότι κάθε μέρα που περνάει χωρίς να έχει δοθεί κάποια λύση ή χωρίς να έχουν αποδοθεί οι ευθύνες εκεί που πρέπει, είναι σε βάρος του ελληνικού δημοσίου της χώρας, γενικότερα, της χώρας, όπως λέτε. Αυτή η υπόθεση, κατά την άποψή σας, δεν ήρθε πάντως στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν έχει έρθει ποτέ στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν ήταν κάτι που αφορούσε την Οικονομική Επιτροπή. Και βέβαια αφορά δήμους του νομού Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος μας εμπλέκεται με θα πρέπει να παρέχει κάποιο είδους με την έννοια της διοικητικής υποστήριξης μέσω της πολεοδομίας, όπου κάποια στιγμή θα έπρεπε να έχει πάρει κάποια μέτρα. Εσείς τι αίσθηση έχετε για αυτό το θέμα? Δηλαδή, επειδή ακριβώς αυτό το οποίο ακούμε και διαβάζουμε είναι ότι υπάρχουν ευθύνες στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, γιατί δεν έκανε κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνει. Να μην τα λέμε τώρα έτσι αναλυτικά και κουράζουμε τον κόσμο. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υπάρχουν ευθύνες οι οποίες ανάγονται σε εθνικό επίπεδο. Εσείς ως διοίκηση στο Δήμο Θεσσαλονίκης το είδατε το θέμα, πήγατε για να το θεραπεύσετε σε κάποια φάση? Ναι, βέβαια, εγώ δεν σας απαντάω ως εμπλεκόμενος με την έννοια ότι είχα κάποιο αντικείμενο σε αυτήν την ιστορία. Γενικά, σαν αυτό είχε να κάνει με τον άξονα δήμαρχος, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, πολεοδομία. Αυτό ήταν δηλαδή ο άξονας που πιθανότητα είχε κάποια συμμετοχή. Εμείς τώρα που είμαστε απ' έξω, έχουμε την εντύπωση ότι οι αντιδήμαρχοι μεταξύ σας, η διοίκηση ενός Δήμου, ανταλλάσσουν απόψεις και έχουν μια κοινή αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά ή και πληροφόρηση. Ακριβώς. Τουλάχιστον για τα μεγάλα θέματα. Νομίζω το πρόβλημα είναι στο κατά πόσο καλά ανακλαστικά έχει η πολεοδομία, ίσως και το γραφείο του Δημάρχου, όσον αφορά την
τον έλεγχο του συμβατικού αντικειμένου, δηλαδή κατά πόσο η υπολοδομία θα έπρεπε να διατάξει άμεσα τον έλεγχο της υπέρβασης του προϋπολογισμού, γιατί όλο το πρόβλημα είναι ότι σχεδόν διπλασιάστηκε το αντικείμενο, δηλαδή είναι περίπου 100 φορές πάνω από το συμβατικό αντικείμενο. Και ως επιβλέπουσα, ως διευθύνουσα αρχή, μάλλον η υπολογοδομία Θεσσαλονίκης, θα έπρεπε να λάβει μέτρα τα οποία δεν τα έλαβε. Ότι κύριε, stop, δεν πρέπει να συμβεί αυτό και ότι κακώς συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι εκεί πέρα υπήρξε μια υστέρηση. Ίσως ο Δήμαρχος είχε. Η οποία εντοπίστηκε η υστέρηση, έτσι. Νομίζω, ναι, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, επειδή είχα ακούσει για αυτό το θέμα. Είναι αρκετά σύνθετο πραγματικά, δεν είναι τόσο εύκολο να αναλυθεί. Ναι, είναι σύνθετο. Αλλά από την αρχή, όταν είχε προκύψει αυτό το θέμα και όταν συζητιόταν η επιβολή αυτού του προστίμου, ξέρετε, προέκυψε γύρω στο 2011, αν θυμάμαι καλά, από εκεί ξεκίνησε. Ήταν με διάφορους υπουργούς από τον ΡΕΠΑ, υπάρχει μια ολόκληρη αλληλογραφία. Μέχρι τις μέρες μου, σας είπα, το Υπουργείο Εξωτερικών να έχει επίσης συμμετοχή, γιατί πρόκειται για αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Νομίζω ότι κάπου εκεί πέρα θα έπρεπε ο Δήμος να έχει δείξει καλά ανακλαστικά και να το σταματήσει, όπως επίσης και οι υπόλοιποι Δήμοι, ο Δήμος της Θέρμης, των Βασιλικών, όλοι αυτοί που θα ωφελούνταν από αυτό το έργο, αλλά τελικά είναι αυτοί οι οποίοι επέτρεψαν την επέκταση του. Μάλιστα. Του αντικειμένου της εταιρείας αυτής που είχε αναλάβει την κτηματογράφηση. Υπάρχει θέμα σοβαρό πάντως, έτσι. Υπάρχει σοβαρότατο θέμα εκεί. Νομίζω θα έχουμε εξελίξει αυτό το θέμα. Έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο που πλέον αρχίζουν να αποδίδονται ευθύνες γι' αυτό. Ελπίζω ο Δήμος Θεσσαλονίκης τελικά να μην είχε την όποια εμπλοκή ή να μην έχουμε άλλη μια περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης και να σέρνεται στα δικαστήρια και με όλες αυτές τις συμφωνίες. Πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Μπουτάρης έδωσε μια συνέντευξη στη Huffington Post, η οποία συνέντευξη ευτυχώς μεταφράστηκε και στα ελληνικά και κυκλοφόρησε και στην ελληνική έκδοση του Huffington Post, της Αριάννας Huffington. Και σε αυτή τη συνέντευξη ο Γιάννης Μπουτάρης λέει ότι κατά την άποψή του θα πρέπει κάθε δήμαρχος να παραμένει στη θέση του για δύο θητείες και όχι για παραπάνω. Και έχει και ένα επιχείρημα πάνω σε αυτό, λέει, γιατί η εξουσία φθείρει και διαφθείρει. Αυτό έτσι ακριβώς σας το μεταφέρω, δεν ξέρω αν την είδατε τη συνέντευξη, αλλά σας το μεταφέρω έτσι αυτολεξί. Κατά την άποψή σας, αυτή η διατύπωση σημαίνει ότι ο κ. Μπουτάρης θέλει να μας πει σήμερα ότι δεν θα ξαναδιεκδικήσει το Δήμο Θεσσαλονίκης? Σήμερα ή τη μέρα που την έκανε τη δήλωση? Χτες μόλις την έκανε. Αχα, μάλιστα. Γιατί κατά καιρούς έχει κάνει και άλλες δηλώσεις. Τις ανάποδες ακριβώς. Τις ανάποδες δηλώσεις. Κοιτάξτε, ένα από τα χαρακτηριστικά του Γιάννη Μπουτάρη είναι ότι λέει πράγματα που λέει ο μέσος πολίτης. Είναι πράγματα τα οποία χαίρεται ο μέσος πολίτης να τα ακούει ή να είναι αυτός που τα λέει. Απλώς πολλές φορές λέει αντικρουόμενα πράγματα. Και νομίζω ότι δεν βγαίνει κάποιο νόημα, γιατί όταν είχε κάνει μια άλλη δήλωση ότι θα είναι μέχρι τα 100 του, ξέρω, μέχρι να πεθάνω θα είναι δήμαρχος, και όταν κάποια άλλη φορά είχε πει ότι θα διεκδικήσει και το 19 τη θέση του δημάρχου, είναι κόντρα σε αυτό που είπε, το οποίο και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης, που είναι και της επικαιρότητας. Πραγματικά, και αν θέλετε και στον εκλογικό νόμο αυτό, τον οποίο θρυλείται ότι θα κατεβεί μέχρι την ημέρα της Δημοκρατίας της 24 Ιουλίου, ίσως ο κόσμος δεν έχει προσέξει, δεν έχει δώσει πολύ βαρύτητα ότι η κυβέρνηση σκέφτεται τουλάχιστον, γιατί με αυτή την κυβέρνηση δεν ξέρεις βέβαια και τελικά τι θα βγει, ότι να υπάρχει ένας κόφτης εκεί για 12 χρόνια βουλευτικής θητείας. Δηλαδή να υπάρχει και εκεί ένας κόφτης, δηλαδή ακόμα και στο κομμάτι της βουλευτικής εκπροσώπησης να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, κάποια όρια. Όπως επίσης και για δύο θητείες. Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως είναι και με 5 χρόνια, εντάξει βέβαια εμείς είχαμε την ατυχία να η πρώτη μας θητεία να είναι κολοβή, να είναι μόνο 3,5 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει και 8,5 χρόνια δεν είναι λίγα για να δείξεις το οποιοδήποτε έργο. Και θεωρώ ότι λογικά υπάρχει και αυτή η φθορά
για οποιονδήποτε θα καθίσει 10 χρόνια σε ένα δημαρχιακό ή. Ναι, και στο εξής, οι δύο θητείες θα σημαίνουν δεκαετία παρουσία. Αλίμονο. Νομίζω ότι αυτό, αν δεν είναι μια εσωτερική απόφαση για έναν ηγέτη, θα πρέπει να υπάρχει ένας κώδικας που να προβλέπεται. Όπως προβλέπεται στη θητεία του Αμερικανού Προέδρου, έτσι. Δύο δεκαετίες. Ακριβώς. Όλα αυτά, από τη στιγμή που δεν έχουμε το εθνικό, αν θέλετε, την εθνική συνήθεια να τα επιλέγουμε μόνοι μας, και κατά κανόνα έχουμε επαγγελματίες πολιτικούς, επαγγελματίες ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κώδικες για να μας υποχρεώσουν να τηρούμε κάποια πράγματα. Εσείς θα λέγατε ότι η περίπτωση Μπουτάρη θα ήταν μια κλασική περίπτωση για να επιβληθεί ένα τέτοιο όριο, ή θα έχανε η πόλη αν στην περίπτωση Μπουτάρη είχε επιβληθεί ένα τέτοιο όριο? Για τον καθένα θα ήταν καλό, ακόμα και για ένα πολύ πετυχημένο δήμαρχο θα ήταν καλό να κλείσει ο κύκλος σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα. Ξέρετε, ένας καλός δήμαρχος μπορεί να αφήσει από πίσω του ένα θρύλο και κάποια καλή παράδοση για να συνεχιστεί. Όπως επίσης και κάποιοι κακοί δήμαρχοι δημιουργούν και αυτοί κάποια σχολή, αν θέλετε, και τελικά και οι επόμενοι χρησιμοποιούν λίγο πολύ, ίσως με διαφορετική γλώσσα, με διαφορετικό καμουφλάζ, λίγο πολύ τα ίδια τερτύπια και ουσιαστικά δεν αλλάζει τίποτα. Άρα και στη μία και στην άλλη περίπτωση αυτό το όριο νομίζω ήταν προς όφελος και αυτών που βρίσκονται στη διοίκηση, γιατί σωστά είπε ότι από ένα σημείο και μετά μπορεί να αρχίζεις να λες αυτό το βαζάκι με το μέλι τι έχει μέσα. Αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι δεν σε κουράζει και κρατάς το μεράκι και τη διάθεση που έχεις να δουλέψεις. Πάνω από τα 10 χρόνια νομίζω ότι είναι πολλά και πλέον γίνεσαι επαγγελματίας. Ο πολιτικός σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι επαγγελματίας. Μάλιστα. Κύριε Ζάρπα, ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να σας ευχηθώ και καλή δύναμη για τη συνεδρίαση που έρχεται σε λίγα λεπτά. Πάντως γυναίκα Λεξίσφαιρο δεν φοράω, οπότε είμαι ευάλωτος. Μάλιστα. Δεν ξέρω, φεύγοντας μπορείτε να πάρετε και ένα κράνος. Μήπως το χρειαστείτε στη συνεδρίαση αυτό αυτή. Αυτό να χρειαστεί. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα μία διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με